deal. Becky? Θέλω να ρωτήσω λίγο για το εγώ. Το εγώ είναι ένα χαρακτηριστικό που αφορά μόνο την έμψυχη συνειδητότητα. Δηλαδή, ζώο, ανθρώπους, φυτά, ίσως. Ποιους αφορά, ποιες υλοποιήσεις. Λοιπόν, όταν είπαμε το και το εγώ, μην ξεχνάμε ότι είπαμε συγχρόνως και ιδιαιτερότητα. Η διαφορά μεταξύ εγωισμού και ιδιαιτερότητας είναι ποιοτική. Όλη η δημιουργία βρίσκεται σε ένα ειρηνικό ωκεανό και κάθε δημιούργημα, ανεξαρτήτως μεγέθους, είναι ένα εθερικό αυγό που χαρακτηρίζεται από ψυχή, από νοητικό σώμα, υλοποίηση στο συναισθηματικό επίπεδο ή αστρικό και ανάλογα τις αισθήσεις που έχει, γιατί όλοι έχουν αισθήσεις κάποιας μορφής, ακόμα και στο εθερικό, ένα φυσικό. Εντάξει. Λοιπόν, το εγώ με την ιδιαιτερότητα δείχνουν απλώς το γεγονός ότι κάποιος χαρακτηρίζει τον εαυτό του διαφορετικά μέσα σε ένα σύνολο ενεργειακό το οποίο δεν ξέρει. Εντάξει. Και έχουν όλοι είτε ιδιαιτερότητα είτε εγωισμό. Η διαφορά είναι εκείνη η οποία θα μπορούσε να υποθεί με μια φράση. Δεν υπάρχει κανείς καλύτερος από τους άλλους, δεν υπάρχει κανείς που είναι χειρότερος από τους άλλους, αλλά είμαστε όλοι διαφορετικοί. Όταν το αισθάνεσαι αυτό, και το ξέρεις, πάλεσαι με αυτό, όχι απλώς το λες, ούτε απλώς το σκέπτεσαι, αλλά πάλεσαι με αυτό, τότε δεν υπάρχει ούτε έπαρση, ούτε τίποτα. Απλώς και μόνο εκφράζεις τον εαυτό σου σαν ένα διαφορετικό «ον», το οποίο προσπαθεί, όταν φτάσει στο σημείο εκείνο, να βοηθήσει, να συνδράμει και γενικώς να είναι χρήσιμο στοιχείο της συνολικής δημιουργίας. Εντάξει. Αλλά όλοι έχουν. Δηλαδή, η ανώτατη πνευματική υπόσταση, η ανώτατη, ο Θεός έχει τα πάντα, έτσι, είναι το ένα, αλλά ο Θεός έχει φτιάξει πνευματικές υποστάσεις οι οποίες έχουν επιλέξει να είναι να εκφράζουν την αγάπη ή το φόβο. Και άμα εκφράζουν την αγάπη, νιώθουν αρκετά σιγουριά να είναι εκφραστές ιδιαιτερότητας. Άμα έχουν επιλέξει το φόβο, έχουν αρκετή αβεβαιότητα να πρέπει να αμυνθούν στο περιβάλλον και δημιουργούν εγωιστική προδιάθεση. Άρα κάνουν καταστροφή, κάνουν κακά. Το βλέπεις. Στο σημείο δηλαδή αυτό, όλοι έχουμε τα ίδια, αλλά δεν τα ίδια, είναι διαφορετικά. Θα μου πεις, είναι δυνατόν, μια ωραία ερώτηση. Άμα νιώθεις ιδιαιτερότητα, να φτάσεις στο σημείο να νιώσεις εγωισμό. Σε αυτό το σημείο, τόσο ψηλά, δεν θέλω να το αποκλείσω, αλλά δύσκολο να συμβεί τόσο ψηλά. Δύσκολο να συμβεί. Εντάξει. Γιατί οι επιλογές είναι ακρογωνιές. Είναι ακρογωνιές. Αντιθέτως προς τα χαμηλά εδώ πέρα, παίζουμε συνεχώς. Μια ερώτηση που δεν μου είχε γίνει ακόμα και θα ήθελα να την απαντήσω στον εαυτό μου είναι, επειδή κάποιος μου λέει, ξέρω εγώ, είμαι εδώ ή είμαι εδώ, εντάξει.
Μπορείς να κινηθείς από εδώ εκεί απλώς και μόνο με τον τρόπο με τον οποίο σκέπτεσαι, που εκφράζει συνειδητότητα. Εντάξει. Μπορείς να κινηθείς αυτόματα. Αλλά τι μετράει, τι μετράει. Εάν έχουμε μία οριζόντια γραμμή που συνδέει το θυμό, ας πούμε, με την ηρεμία, έτσι. Και εσύ βρίσκεσαι, δεν βρίσκεσαι ακριβώς εδώ, μπορεί να βρίσκεσαι, επειδή ενεργειακώς αυτά είναι τα ίδια αλλά αντίθετα, μπορεί να βρίσκεσαι σε ένα σημείο ουσιαστικά που εκφράζει περισσότερη ηρεμία από θυμό. Δεν ξέρω τι θα βγάλουμε τώρα. Από αυτή εδώ πέρα τη γραμμή μεταξύ θυμού και ηρεμίας, εσύ είσαι εδώ. Σε ένα άλλο σημείο, λίγο παρακάτω, έχουμε μυσαλλοδοξία και απέναντι έχουμε την αποδοχή. Ένα υπέροχο συνέστημα. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πιο κοντά στην αποδοχή από τη μυσαλλοδοξία. Είναι χαρακτηριστικό, ξέρω εγώ, κάποιος ιερωμένος. Οι ιερωμένοι πολλές φορές εκφράζονται πολύ μυσαλλόδοξα. Και μπορεί να είναι εδώ. Ας τον βάλουμε εδώ, να, στο σημείο αυτό. Μπορούμε να βάλουμε οριζόντιες γραμμές που συνδέουν αυτές τις επιλογές και να προσπαθήσουμε να χαράξουμε τα σημεία στα οποία ο άνθρωπος αυτός, για αυτό το δημιούργημα, έχει βρεθεί. Και μετά να ενώσουμε αυτές τις γραμμές και θα καταλήξουμε να έχουμε, ας πούμε πως είναι έτσι τα πράγματα. Ξεκινάει από το σημείο αυτό, πολύ καλύτερος, κατεβαίνει κάτω, καταλήγει κάπου εδώ. Αυτό εδώ πέρα, αυτή η γραμμή αποτελεί, αν θέλεις, το γράφημα, το συναισθηματικό γράφημα αυτού του ανθρώπου στην περίοδο της ζωής του. Από συνέστημα σε συνέστημα σε συνέστημα. Ποτέ δεν καθόμαστε σε αυτή την καμπάνα, στη γραμμή. Αλλά είμαστε κάπου ενδιάμεσα. Αυτό μας εκφράζει. Και είμαστε όλοι έτσι. Εγώ έχω τον εαυτό μου να θυμώνει. Άμα θυμώσω εγώ, όπως και κάθε άνθρωπος, καλύτερα να μην βγάλω καμιά απόφαση. Γιατί ο θυμός είναι ένα συνέστημα το οποίο είναι κακό και επιδρά αρνητικά στις αποφάσεις σου και δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσεις. Είναι σαν να προσπαθείς να αποφασίσεις όταν είσαι άρρωστος. Εγώ έτσι το νιώθω. Εντάξει. Δεν σημαίνει πως κοίταξε που είναι ο θυμός, έτσι. Και πολλές φορές είμαι πολύ ήρεμος όμως. Που είναι από την άλλη μεριά. Αλλά δεν μπορεί να είμαι εδώ, αφού νιώθω θυμό, σημαίνει έχω κινηθεί και προς τα εκεί. Εντάξει. Όλοι μας λοιπόν έχουμε στοιχεία και από τους δύο. Άλλη ερώτηση. Όχι, Στέφανε, δεν έχω πολύ το γράμμα. Να δοθεί. Ναι, πρέπει να το ξέρεις. Εγώ πολλές φορές όταν βρίσκομαι σε μία αρνητική, ας πούμε, φάση, ναι, ναι, ή συνέστημα, είχα μάθει εδώ και χρόνια να χρησιμοποιώ τη γιόχρου φλόγα. Γιόχρου φλόγα, η βιολετή, που λέει ότι είναι ακτίνα, βιολετή, γιόχρου χρώμα, που μετατρέπει και σε δουλεύει με τη συνειδητότητά μας, μάλλον, και περνάς, αυτό που λες, στην άλλη άκρη. Δεν ξέρω αυτή η μεθοδολογία, έχει υπόψη, δεν έχω ακούσει. Α, δεν την έχεις ακούσει. Πώς την είπες? Γιόχρου φλόγα. Αν το δω γραμμένο, μπορεί πιθανώς να το καταλάβω. Η Violet Flame.
Αχα, violet flame. Μάλιστα, τώρα ξέρω. Λοιπόν, και το χρησιμοποιείς για να διορθώσεις καταστάσεις. Ναι. Ναι, είναι πολύ καλό. Εγώ ξέρεις τι κάνω. Γιατί λέει ότι λογικά όταν νομίσεις ότι εξελίσσεσαι λίγο, δεν πρέπει να κάνεις κάποιο λάθος εν γνώση σου ότι είναι λάθος. Έτσι, γιατί δημιουργείς πάλι αρνητικό κάρμα. Αν τυχόν παραπατάμε λίγο, αμέσως τηλιοχρουφλόγα για να σε πηγαίνει στη συνειδητότητα, δηλαδή αλλάζει η συνειδητότητα. Εγώ το έχω βιώσει πολλές φορές. Βοηθάει, βοηθάει. Εγώ χωρίς να ξέρω αυτή τη μεθοδολογία, όταν βρεθώ σε καταστάσεις αρνητικές, εντάξει, λούζω τα πάντα με άσπρο φως. Εντάξει. Και αυτομάτως ξεφεύγω από τα πάντα και κάνω και καλό. Λοιπόν, είδες ότι ουσιαστικά, χωρίς να έχω διαβάσει αυτό το πράγμα, η αντίδρασή μου είναι παρόμοια. Ναι. Που σημαίνει ότι είναι κάτι το οποίο ενορατικά μπορεί κάποιος, σχετικά ανεπτυγμένος, να αντιληφθεί και χωρίς να το πει κανείς. Μία τελευταία χάρη. Μπορώ να δω εκεί που γράφεις συνειδητό, υποσυνειδητό και ασυνείδητο. Εδώ. Ναι. Και προηγουμένως είπες στην ερώτηση του Κώστας ότι περνάμε στο ασυνείδητο όταν φεύγουμε από... Όταν πεθάνουμε, ναι. Α. Όταν πεθάνεις, και... βασικά η συνειδητότητά σου ξεφεύγει από το συνείδητο. Και πηγαίνεις ό,τι κάνεις, έχεις ουσιαστικά, επειδή γυρνάς στο σημείο που υπάρχει η ψυχή σου, εντάξει, στο εθερικό, φτάνοντας εκεί πέρα, μπορείς και χρησιμοποιείς το υποσυνείδητο, όχι το ασυνείδητο, το υποσυνείδητο. Και τότε όταν είσαι εκεί πέρα, το υποσυνείδητό σου είναι το ασυνείδητο. Το επόμενο βήμα. Εδώ έχω βασικά, όπως βλέπεις, τέσσερα βήματα. Αυτά τα τέσσερα βήματα είναι συμβολικά. Όταν θα πάμε στην επόμενη εβδομάδα, θα μιλήσουμε για την πνευματική ιεραρχία, θα δεις ότι υπάρχει πολυπλοκότητα για πάρα πολλά τέτοια. Ποιο είναι η πνευματική ιεραρχία. Και αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι συμβολικό επίσης. Μπορεί να έχεις εδώ πέρα φοβερές στιβάδες από πνευματικές υποστάσεις και, και πνευματικές ομαδικότητες. Ζώνες πνευματικότητας. Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, παρακαλώ, πού είμαστε. Στο υποσυνείδητο. Λοιπόν, όπως σου έδειξα, η πνευματική ιεραρχία είναι συμβολικά έχει 7 επίπεδα, αλλά ουσιαστικά μπορεί να έχει δισεκατομμύρια. Και ο καθένας από εμάς είναι η υλοποίηση πνευματικής υπόστασης που ανήκει όχι στην ίδια στιβάδα. Μπορεί να ανήκει πιο ψηλά ή λιγότερο. Φερρυπίν, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο κάποιος να πει ότι ο μέσος όρος των ανθρώπων είναι ο Βούδας. Ο Βούδας είχε έρθει με φοβερές ικανότητες, οι οποίες εμφανιστήκανε αμέσως με την προσπάθεια που έκανε να βρει τι πρέπει να κάνει. Είδες πώς ξεκίνησε και επέλεξε να πάει να μείνει πολλά χρόνια σαν ασκητής και λοιπά, μέχρι να μπορέσει να καταλάβει το μυστικό το μεγάλο που είναι πανμετρονάριστο, έτσι. Το ανακάλυψε και μετά από αυτό άρχισε να καταλαβαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε ακραίοι και άρχισε να μπαίνει στην έννοια της αποδοχής και σταμάτησε να αγωνιά γιατί υποφέρουν οι μεν και οι δε και γιατί γερνάνε, το κατάλαβε, άρχισε να μπαίνει σε ένα σημείο που ηρέμησε. Και αυτό στο σημείο, πραγματικά, έζησε πολλά χρόνια ο άνθρωπος, στο τέλος να
Ευτύχησε να είναι πραγματικά φωτισμένος, που σημαίνει ότι δεν αγωνιούσε πια, είχε αποδεχθεί τα πάντα, βοηθούσε και τίποτα άλλο. Που είναι στοιχεία που δεν τα βλέπεις εύκολα στους ανθρώπους.